Γκίστ, που ξέρει καλά τα κατατόπια, εδώ ξεκίνησε τη χρονιά. Πολύ όμορφη προσποίηση από τον James Γκίστ. Τρίποντο στο transition. Επιθετικό rebound του Βάσκεθ, εντυπωσιακό μπλοκ του κορυφαίου μπλοκέρ της Ευρωλίγκας, που πάει μόνος του όλο το δρόμο προς το καλάθι. Τον σταματάει όμως ψηλά ο James Γκίστ και θα δώσει την ευκαιρία με αυτό το μπλοκ. Σταδιακά πέφτει ο ρυθμός της. Δείτε εδώ το μπλοκ του Γκίστ. Με αντίπαλο τον Βιδάλ. Διαμαντίδης πάει στην διείσδυση έξω στον Μασιούλης. Αυτός για τρεις. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει με το τρίποντο του Μασιούλης μετά από αρκετή ώρα. Μειώνει στον ένα. Καλόγουεϊ στη διείσδυση. Εντυπωσιακό μπλοκ ψηλά από τον Λάσμε. Διαμαντίδης που όμως ήταν μόνος, δεν μπορούσε να τρέξει εναντίον τριών να βγάλει ευνηδιασμό. Ούκιτς σκέφτεται, σουτάρει για τρεις και σκοράρει. Καμιά φορά η πολλή σκέψη δεν βλάπτει. Ο Παναθηναϊκός με δύο συνεχόμενα τρίποντα, ένα από τον Μασιούλης και ένα τον Κώστα Πέροβιτς. Αλλά όλα αυτά θα συμβούν μετά το time out που έχει ζητήσει ξανά το εντυπωσιακό μπλοκ του Λάσμε στην κορυφαία. Γκίστ, το σούτ του Μασιούλης για τρεις. Ο Παναθηναϊκός σκοράρει με τρίτο συνεχόμενο τρίποντα. Με πλεονέκτημα απέναντι στον Καλογουή, δεν μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Διαμαντίδης για τρεις. Και αυτό ο στόχο. Ο Παναθηναϊκός υποδειγματικός έξω από την άρκτο του τρίποντου, προηγείται τώρα στην πρώτη περίοδο. Διαμαντίδης για δύο. Η μπάλα δεν πέφτει στο καλάθι, μαζεύει το rebound ο Σκοτσανίτης, σχοράρει και τελειώνει την περίοδο κερδίζοντας κεφαλιά. Διαμαντίδης. Πολύ κυνηγητό από την άμυνα της Μάλαγα ο Διαμαντίδης, στο Λάσμε που έρχεται και καρφώνει με εντυπωσιακό τρόπο. Και ο Γκίστ με τον Πάνκο, ο Γκίστ κλέβει την μπάσα που κατευθυνόταν στον Κάλογουεϊ. Μπάνκς που μπλέκεται, παρόλα αυτά καταφέρνει να τρέξει, έρχεται με εντυπωσιακό τρόπο στο follow κάρφωμα ο Γκίστ. 22-25, Γκίστ ελεύθερος για τρεις, 22-28 με το πρώτο εύστοχο σου τριών πόντων του Παναθηναϊκού. Τσαρτσαρίς που πήρε την εσωτερική και τελείωσε υποδειγματικά με τα αριστερό χέρι την φάση. Κίτς παίρνει το jump shoot με τη βοήθεια του Λάσμε. 24-34. Ο Παναθηναϊκός στρογγυλεύει τη διαφορά στους 10 με το jump shoot. Κίτς, συγγνώμη, Διαμαντίδης τώρα. Μασιούλης βγήκε και δοκίμασε για τρεις. Ο Παναθηναϊκός νωρίς με το του Αμερικανού Ούκιτς. Ο Μασιούλης δοκιμάζει και σκοράρει για τρεις, δίνοντας μια καλοδεύτερη. Ούκιτς από μακριά για τρεις. Ούκιτς που απόψε καταναλώνεται περισσότερο. Μπράμο σημαδεύει χαμηλά τον Λάσμε, ο οποίος απαλλάσσεται από δύο αντιπάλους, και από τον Ρουτανσούν και από τον Βάσκεθ, και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μπράμος, Σκορτσανίτης που γυρίζει και σκοράρει μπροστά από τον αδύναμο να τον σπρώξει μακριά από το καλάθι Ζόριτς, και καθώς δεν υπήρχε Ούκιτς, Παναθηναϊκός σημαδεύει πια τον Σκορτσανίτη στην επίθεση. Ούκιτς για τρεις. Ο Κροάτης κάνει ένα ακόμη σπουδαίο παιχνίδι της περίοδου, προηγείται με 7. Διαμαντίδης σταμάτησε την τρίμπλα. Βρήκε όμως πολύ όμορφη πάσα στον Σκορτσιανίτη πάνω από τα χέρια του Βάσκετ. Ο Παναθηναϊκός βολών. Μασιούλης στο jump shoot. Σταθερή αξία και απόψε στην επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Λιθουανός. 52-55. Ο Λάσμε, ο Βίλιαμς πάει στη διείσδυση. Μπλοκ από τον Ούκιτς, που μόνο αυτό δεν είχε κάνει απόψε. Κροάτης με 12 πόντους. Μόνο ένα λάθος, δύο ασίστ. Χαμηλά στον Λάσμε, ξανά στον Γκίστ. Ο Διαμαντίδης δοκιμάζει για τρεις και σκοράρει, στέλνοντας τη διαφορά στους 6. Αργά, μεθοδικά, σωστά. Απέναντι στον Βίλιαμς, ο Ούκιτς υποπίεση για τρεις. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αλλάξει το μοτίβο. Γκίστ για τρεις. Λάσμε στην εσωτερική. Επιστρέφει την μπάλα στον Γκίστ. Μπλοκ πάνω στο κάρφωμα από τον Ζόριτς. Δεύτερη από τα σκρίνα ο Διαμαντίδης και παίρνει την μπάλα. Κακή πάσα του Διαμαντίδη, ίσως χτύπησε και Ούκιτς. Διαμαντίδης, Γκίστ, πάλι
μια εξεζητημένη για τη νίκη, πάει για τη διαφορά από ό,τι φαίνεται. Είχε κερδίσει με 5 το πρώτο παιχνίδι. Αφού δεν πήγε σε μια γρήγορη επίθεση, πάει να σκοράρει για να κρατήσει τη διαφορά, να μην πάθει διπλή ζημιά. Ο Ούκιτς για 3. Το rebound από τον Βιδάλ. Τέλος, ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να σκοράρει στην τελευταία του επίθεση. Τα χάσε όλα μέσα.